πολύ χαρούμενος και συγκινημένος για την απόψινή στιγμή, γιατί δεν είναι μια απλή δήλωση πρωτοπονιάδη και σπίτας. Είναι μια συνάντηση φίλων, συνεργατών, συμμάχων και συμπολεμιστών στη μεγάλη μάχη που δώσαμε για να κάνουμε τη Λάρισα σπουδαία ξανά. Επικοινωνήσαμε το όραμά μας στους συμπολίτες μας. Τους δώσαμε μια εναλλακτική πρόταση που θα τους βγάλει από τη στασιμότητα και τη μιζέρια που τους είχε επιβληθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό το όραμα μας εμπιστεύτηκαν οι πολίτες και μας εμπιστεύτηκαν το μέλλον τους και το μέλλον της πόλης μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά ταυτόχρονα έχουμε δεσμευτεί ότι δεν θα προδώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα λέμε στους πολίτες την αλήθεια, όσο και αν ενοχλεί κάποιους αυτό. Όλοι μαζί οργανωμένα θέλουμε να αναπτύξουμε την πόλη μας, να της δώσουμε τη θέληση που της αξίζει, στο κέντρο της Θεσσαλίας, στο κέντρο της χώρας. Να την κάνουμε μια πόλη εξωστρεφή, μια πόλη που θα είναι 12μηνος προορισμός, μια πόλη που θα επενδύει στον πολιτισμό, στην ιστορία, αλλά και στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η Λάρισα, στο κέντρο της Θεσσαλίας, στο κέντρο της χώρας, μπορεί να γίνει κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, μπορεί να αναπτύξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να αποτελέσει πρωτοπόρα πόλη στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε μαζί μας όλες τις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις. Θέλουμε τους ανθρώπους που έχουν διάθεση να προσφέρουν με κοινές δράσεις, με προγραμματισμό, με ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Σε αυτή την προσπάθεια τους θέλουμε όλους συμμάχους. Καλή χρονιά σε όλους.